υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού. 10 χρόνια είμαστε κυβερνών κόμμα. Βάλαμε πλάτες για να χτιστεί ξανά η αξιοπιστία της χώρας. Να ξαναφέρουμε την αξιοπρέπεια στον πολίτη. Έγιναν αστοχίες, βεβαίως. Σαν κυβέρνηση και σαν κόμμα, βεβαίως. Και να λάβαμε τις ευθύνες μας. Είπαμε και την απολογία μας και το μέα κούλπα μας. Ναι. Αλλά παράξαμε έργο. Και αν βάλει κάποιος, οποιοσδήποτε αντικειμενικός στη ζυγαριά, τα συν και τα πλην, σίγουρα βαράνε πολύ περισσότερο τα συν που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και έρχομαι στους τρεις κυρίους υποψηφίους. Ο μεν κύριος Μαυρογιάννης επικαλείται την αλλαγή, υποστηριζόμενος από το κόμμα της αριστεράς, που τα έργα και οι μέρες κατέγραψαν ένα πράγμα. Χρεοκόπησαν την χώρα. Αυτή την αλλαγή θέλει να μας φέρει. Ναι, η χρεοκόπηση βεβαίως, έτσι, αν θέλετε, το καταληκτικό της, ήρθε το 2013 μετά που η Κύπρος εξέλεξε τον ηγέτη που θέλει η κρίση. Επειδή κρατούσαμε τις τράπεζες στον αναπνευστήρα με δημόσιες δηλώσεις μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση, επειδή ήρθε το μνημόνιο των αρχές του Ιουλίου του 2012 και αρνείται η τότε κυβέρνηση να το υπογράψει και το μετάφερε στην επόμενη. Ναι. Πότε η Κύπρος αποκλείστηκε από τις αγορές? Από τον Απρίλιο του 2011 ουσιαστικά η χώρα ήταν σε πορεία χρεοκοπίας. Ναι, και πρέπει να αναφέρω ότι εξέλεξαν αυτό που, επειδή η κρίση ήθελε ηγέτη, να μην οδηγηθεί στην κρίση. Αυτό είναι. Και λέμε και απέδειξε ο ηγέτης και η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός πως βγάλαμε από τα συντρίμια και από τον οικονομικό κρεμό, πως στάθηκε η οικονομία του τόπου και σήμερα, το 2022, χωρίς προγράμματα πολιτογράφησης που μας κατηγορούσαν ότι αυτά βοηθούσαν την οικονομία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και τις προηγούμενες 2 χρονιές πανδημίας, καταγράφουμε τριπλάσιο ρυθμό θετικό οικονομικής ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έρχομαι στον άλλο υποψήφιο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, που επικαλείται συνέχεια. Συνέχεια με ποιους? Με αυτούς που ήταν απέναντι στην κυβέρνησή μας. Συνέχεια με αυτούς που εν μέσω πανδημίας άφησαν το κράτος χωρίς προϋπολογισμό. Συνέχεια με αυτούς που δεν μιλούνται μεταξύ τους. Έχουν διαφορετικές απόψεις. Στο Κυπριακό ένας λέει είναι κατάρα η Ομοσπονδία, ο άλλος είναι ευλογία. Ο ένας καταψηφίζει τον προϋπολογισμό, ο άλλος τον ψηφίζει. Ο υποψήφιος πρόεδρος είναι ενάντια στην αναστολή των εκποιήσεων και πάνε αυτοί που δεν μιλούνται μεταξύ τους και κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Το πρωί είναι στα δικαστήρια, το απόγευμα θα μας κυβερνούν. Έτσι θα είναι η συνέχεια. Ναι. Ωραία. Και πάμε σε αυτό που ρώτησα εσάς ακριβώς, επειδή όλο αυτό το διάστημα αυτή, αν θέλετε, ήταν η τακτική του Δημοκρατικού Συναγερμού και στελεχών σας που έλεγαν αυτά τα πράγματα και για τις άλλες υποψηφιότητες. Εσάς έχω ρωτήσει και για τη σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τώρα, τον κύριο Αναστασιάδη, και τη συνέχεια αυτής της σχέσης, υπό την έννοια ότι δεν γίνεται όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και από τις 2 αποφάσεις που μεσολάβησαν για το κούρεμα, αν ήταν τέλος στην αρχή κλπ, να μην υπήρξε διαφωνία, ή από τη δική σας πλευρά κάποια, και για το Κραν Μοντανά και για άλλα ζητήματα, στα οποία, διότι αν ήθελε να συνεχίσει ο κύριος Αναστασιάδης, αυτόν θα επέλεγε ή θα απαιτούσε ο λαός. Τώρα εσείς τι διαφορετικό πρεσβεύετε? Συνεχίζεται αυτό τον ηγετικό ρόλο που με αυτόν έχει εκλεγεί σε κάθε περίπτωση ο κ. Αναστασιάδης? Η πορεία δεν ξέρω τι δείχνει και ποια είναι η αντιμετώπιση του κόσμου. Εσείς πώς διαφοροποιήσετε όμως? Και εσείς συνεχιστής θα είστε, αλλά φαντάζομαι με τα δικά σας πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κυρία Σάβα, με τον Νίκο Αναστασιάδη έχω μια πορεία πολιτική σχεδόν 40 χρόνια. Ναι. Η σχέση μας είναι βαθιά πολιτική. Με ρίζες. Να. Γιατί πιστέψαμε σε συγκεκριμένες αρχές και αξίες για μια επανενωμένη Κύπρο, για ένα δυτικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, δυνατή, ελεύθερη, με κοινωνικό πρόσημο οικονομία, για να έχουμε αξιοπρεπείς πολίτες. Αυτές είναι οι αρχές και οι αξίες του Δημοκρατικού Συναγερμού, που και εκείνος 17 χρόνια ως πρόεδρος και εγώ 10 χρόνια ως πρόεδρος
και άλλα τόσα ως αναπληρωτής, το ίδιο και ο Νίκος Αναστασιάδης, υπηρετήσαμε αυτό το κόμμα γιατί πιστέψαμε σε αυτές τις αρχές. Είχαμε διαφορετικές απόψεις σε κάποιες συγκεκριμένα θέματα. Βεβαιότατα. Διαφορετικά θα ονομαζόμουν και εγώ Νίκος Αναστασιάδης. Έχω τη δική μου ταυτότητα. Είμαι αυτόφωτος. Είχαμε τις βασικές αρχές. Είστε αυτόφωτος ακριβώς. Πώς θα διαφοροποιείτε. Εδώ θα φάνει το πόσο αυτόφωτος είστε. Θα σας πω συγκεκριμένες διαφορετικές απόψεις. Όχι επί των αρχών. 8 με 13. Ναι. Όταν έβγαινα και μιλούσα για την κρίση που θα ερχόταν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο Νίκος Αναστασιάδης ένιωθαν ότι οι παρεμβάσεις μου ίσως να ήταν πολύ προχωρημένες. Μπορεί να είχαν διαφορετική άποψη όσον αφορά την πορεία της οικονομίας. Είναι διαφορετική σχέση το 8 με 13 που λέτε βουλευτής ο ίδιος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όχι, πρόεδρος και αναπληρωτής εγώ. Ναι. Όταν έβγαινα και προειδοποιούσα για την κρίση, υπήρχαν 5 ανακοινώσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού όταν με κατηγορούσαν για καταστροφολόγο και κινδυνολόγο ότι οι δηλώσεις του Αβέροφ Νεοφύτου δεν σημαίνει ότι είναι και θέσεις λίγο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Να έρθουμε σε αυτή τη σχέση τώρα του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Προέδρου Δημοκρατίας. Να έρθω σε ακόμα δύο ζητήματα. Ναι. Δύο ζητήματα. Το 18 επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη και βλέποντας πού το πήγαινε η τουρκική πλευρά, ότι έφερνε από την πίσω πόρτα την θέση των δύο κρατών, ήρθα και έκανα δημοσιογραφική διάσκεψη. Μίλησα για το εθνικό τσουνάμι που ερχόταν και είπα, όπως το 8 και 13 μιλούσα για το οικονομικό τσουνάμι, έχω την ευθύνη αυτό που νιώθω και μακάρι να είμαι λάθος να προειδοποιήσω για το εθνικό τσουνάμι και είπα, αν νομίζουμε ότι αν φύγει η διζωνική δικοινοτική από το τραπέζι θα πάμε σε ενιοκράτος, είναι μια πολιτική ουτοπία. Επειδή γιατί προχθές, οι Τούρκοι λέει, ετοιμάζονται να βάλουν τα δύο κράτη. Για το κράτη Μοντανά. Όχι, για τα δύο κράτη να μου πείτε, γιατί χθες καλούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον ΑΚΕΛ να ρωτήσει τον κύριο Μαυρογιάννη αν τέθηκε. Εγώ ρωτώ εσάς αν έχει τεθεί από τον κύριο Αναστασιάδη και συζητήσατε ποτέ για αυτό το θέμα ή και αν διαφωνήσατε επί τούτου. Δεν μπορούσε ποτέ, πιστεύω, ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης να θέσει ενώπιον μου θέμα δύο κρατών. Στις συζητήσεις που κάναμε στον πρωινό καφέ, ήταν σαφέστατες οι θέσεις δικές μου στις δυσκολίες που υπήρχαν, ότι δεν πρόκειται ποτέ ούτε εγώ, ούτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, να στηρίξουμε ποτέ δύο κράτη. Άρα τέθηκε έτσι ακόμα όχι, και σε κουβέντα με τον καφέ πάνω. Απλά στις κουβέντες που κάνανε τις πολιτικές, η κατάληξη ήταν η πρόταξη της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Κάτι που ήταν πάντα θέση και του Νίκου Αναστασιάδη. Και εκείνο που είπαμε στο Σύνταγμα του 60 ήταν εκείνη η περίοδος που λέτε. Όχι. Η πρόταση. Όχι. Ναι. Πολύ πιο πριν ο πρόεδρος δήλωσε και δημόσια και είπε ότι θα ετοίμαζε και κάποιο σημείωμα ποιες εξουσίες θα πήγαιναν στις συνιστώσεις πολιτείες. Και αυτό είναι το πιο λειτουργικό που μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση. Αρκετές όμως για να διασφαλίζουν ένα ισχυρό κράτος και αυτονομία όσον αφορά τα θέματα της εσωτερικής πτυχής που αφορούν τις δύο κοινότητες. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω για την πολιτική ισότητα. Θέλω να σας ρωτήσω. Αποουσιάζεται από τους δικούς σας άξονες, τουλάχιστον όπως το είδα εγώ, επειδή προχθές λέγατε και για παραμύθια και Ιούλιο Βέρν κλπ. Εσείς έτσι ευθαρσώς πώς τοποθετήσετε επί τούτου. Κάνετε λάθος ότι λείπει η πολιτική ισότητα. Ενωμένη Κύπρος, αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Ναι. Ναι. Λέει, διεκδικούμε απερίσπαστη μια λύση έντιμη, βιώσιμη και λειτουργική, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και ως απορρέον. Από αυτό, μια λύση που να αναγνωρίζει και να απαντά στις έντονες ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων, βασισμένη στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στις συμφωνίες που έχουμε συνομολογήσει, οι οποίες προβλέπουν τη δικοινοτική ομοσπονδία. Προτείνουμε την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, προκειμένου κάθε πολιτεία να διαχειρίζεται από μόνη της τα θέματα καθημερινότητας και το κεντρικό κράτος να διασφαλίζει απόλυτα τη μία κυριαρχία, τη μία διεθνή προσωπικότητα, τη μία ηθαγένεια, τους φυσικούς πόρους, αλλά και την ενιαία οικονομία. Σε σημαντικό βαθμό. Αγαπητοί μου, στα ψηφίσματα του οργανισμού. Εντάξει, απλά επειδή λέτε, μπορεί και οι άλλοι να το... Ξέρετε. Είμαι ευθύς άνθρωπος.
δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας χωρίς την πολιτική ισότητα. Άραστε. Αν προσπαθήσουμε να προσπεράσουμε την πολιτική ισότητα, θα βρεθούμε στο έγκλημα της κυριαρχικής ισότητας. Αλλά πολιτική ισότητα μεν, χωρίς όμως να έχουμε τα βαρύδια των εγγυήσεων και των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων. Πρέπει η λύση, η ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, να είναι απαλλαγμένη η Ενωμένη Κύπρος από ξένους εγγυητές και κατοχικά τουρκικά στρατεύματα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Νεοφίτου, επειδή είδατε συχνά το τελευταίο διάστημα με ξέρετε και εσείς ξέρετε εμένα βεβαίως και τη δράση μου στο κοινοβουλευτικό έργο και θέλω να πάμε σε προτάσεις νόμου, διότι πάντα ο Αβέρωφ Νεοφίτου, σας παρακολουθώ, το γνωρίζετε, το έχουμε πει πολλές φορές πριν από και στους τηλεθεατές, ότι όταν εμφανιζόταν ο Αβέρωφ σε μια επιτροπή, για παράδειγμα, θυμάμαι σε Επιτροπή Οικονομικών που κατεβήκατε με 10 τροπολογίες σε μια πρόταση νόμου. 10 συνολικά οι τροπολογίες σας, τελικά μπήκαν, σας άφησα μόνο μία τροπολογία. Έτσι, οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων. Κάποια στιγμή το απόγευμα με παίρνει και ο πρόεδρος εκείνης της Επιτροπής και μου λέει: εσύ κάναμε στον Αβέρωφ. Του λέω ότι σας έκανε ο Αβέρωφ, διότι ουσιαστικά μια πρόταση, εκείνη την τροπολογία ήθελε να περάσει. Αλήθεια δεν λέω. Αυτό το έχετε, κύριε Νεοφίτου. Και είναι σε αυτή τη βάση λοιπόν που πάω στο 2016 εκεί με τη φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας για να καταργηθεί. Ήταν εκείνη η περίοδος που είχαμε και την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που ακύρωνε τον νόμο, το πολύ σημαντικό για τις πολλαπλές συντάξεις. Σας θυμίζω και το θυμήθηκα γιατί προχθές στο πρώτο διακαναλικό debate είπατε ότι δεν υπάρχουν πολλαπλές συντάξεις πλέον, είναι μόνο δημοσιοϋπαλληλικοί. Αυτό δεν ισχύει. Ας ξαναθυμηθούμε τι ισχύει, διότι έχετε δύο προτάσεις νόμου κατεθειμένες στην Επιτροπή Οικονομικών που για κάποιο λόγο δεν συζητούνται. Σας άκουγα προχθές που πάτε να ρωτήσουμε τα άλλα κόμματα. Το ΑΚΕΛ επανέρχεται συνεχώς γιατί δεν συζητούνται αυτές οι προτάσεις. Λοιπόν, σήμερα έχει ως εξής η κατάσταση. Επειδή αύριο μπορεί να διορίσετε και εσείς αν εκλεγείτε συνταξιούχους που να τους πληρώνουμε και μισθό και σύνταξη. Αυτό είναι το ένα που επιχειρήθηκε να περάσει και δεν ισχύει. Ένας συνταξιούχος που μπορεί να παίρνει και σύνταξη βουλευτή και δημάρχου και να είναι αύριο ο επόμενος υπουργός, θα παίρνει και, και το μισό του υπουργού και τις δύο συντάξεις. Λοιπόν, αυτό που ισχύει σήμερα, να δώσω το παράδειγμα σας, με επιτρέπετε, το δώσαμε και στη Βουλή. Αν αύριο εσείς συνταξιοδοτηθείτε, θα πάρετε μια σύνταξη βουλευτή υπουργού που απορρέει από νομοθεσία του 80 και άλλη μια ως δήμαρχος. Αυτό λόγω του ότι έπεσε ο νόμος το 2014. Σας τα έχω εξηγήσει και μην επιμένετε, το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Και έχω εδώ την επιστολή που ήρθε πέρσι από τη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, που λέει και πώς είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις συντάξεις σήμερα, αν θέλετε. Αγαπητοί μου. Το λέω αυτό γιατί συζητάμε για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Καταρχήν, οι προτάσεις για να καταργηθούν οι πολλαπλές συντάξεις ήταν πρόταση δική. Αυτό λέω. Ναι. Και είχα πει, μα καλά, εγώ όταν θα συνταξιοδοτηθώ θα παίρνω σύνταξη δημάρχου, βουλευτή, υπουργού και ενδεχομένως να έχω και το περιθώριο είτε Προέδρου της Βουλής είτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά. Βάλαμε την πρόταση. Το σημείο που έπεσε στο συνταγματικό δικαστήριο, όσο είναι τα συνταγματικό, είναι όσον αφορά, νομίζω, 95 ή 115 δημόσιους υπαλλήλους που ήταν και πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Λοιπόν, απλά για να μην το σας εξήσω ότι ισχύει όμως, για να ξέρετε, κύριε Νεοφίτου, να το προχωρήσετε. Ας μπούμε στη θέση. Είναι απόλυτη η θέση μου. Γι' αυτό και κατέθεσα και δύο νέες προτάσεις για να λυθούν και τα προβλήματα με το δικαστήριο. Τι λέει μια πρόταση που έχει να κάνει με τη σύνταξη? Γιατί μπορεί να έχει ένα συνταξιούχο που διορίζεται υπουργός. Να. Και παίρνει και τη σύνταξη ως πρώην δημόσιος υπάλληλος και την αντιμισθία ως υπουργός. Η πρόταση δική μου που είναι στα συρτάρια είναι ότι επειδή υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου ότι η σύνταξη είναι περιουσιακό στοιχείο, τι προβλέπω εκεί? Το σύνολο των απολαβών που θα παίρνει ένας τέτοιος διορισμένος πολιτικός αξιωματούχος δεν θα υπερβαίνει την αντιμισθία. Άρα είναι η σύνταξη του συν ένα ακόμα μέρος που δεν θα υπερβαίνει την αντιμισθία. Και όσον αφορά
Το όριο αφυπηρέτησης είναι η πρότασή μου και είναι η θέση μου. Από 60 στα 65. Στα 65. Ναι. Το θεωρώ άδικο και έχει δίκιο ο κόσμος. Ο άλλος για το από τα 60, στο 65, αν φύγει στο 63, πληρώνει πέναλτι 12% και ο πολιτιακός αξιωματούχος να παίρνει σύνταξη από τα 60. Μάλιστα. Έχουν απόλυτο δίκιο. Και είναι εκεί και αρνούνται να τη συζητήσουν. Ωραία, απλά για να το ξεδιαλύνουμε, ισχύει αυτό που σας είπα, ότι υπάρχουν διπλές, τριπλές, τετραπλές συντάξεις και χρειάζεται να γίνει κάτι με αυτό το και νόμο. Και έρχομαι και για την κατάργηση του φόρου για την ακίνητη ιδιοκτησία, ναι, του 16, γιατί το, ναι, αναφέρετε. Όταν μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και γενικότερα, λέω, οτιδήποτε γίνει σε αυτόν τον τόπο είναι ο Αβέροφ. Ήταν μια πρόταση που συζητεί το, ένα νομοσχέδιο της Βουλής, με αρκετές τροπολογίες, ένα κικαιόν, ένα αναποτελεσματικό τρόπο. Και είχα πει ότι στο να βάλουμε 140 εκατομμύρια τον χρόνο για φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, ήταν κάτι που ήταν στο μνημόνιο του 2012, το αρχικό που κατέθεσε η Τρόικα για να ισορροπήσουμε τα δημόσια οικονομικά. Το 2016 η χώρα μας ήταν εκτός μνημονίου. Και είπα ότι αντέχουν τα δημόσια οικονομικά, δεν θα επηρεαστούν τα δημόσια οικονομικά και θα αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. Ήταν εκεί που βρήκατε και μάλιστα πολλά έσοδα να περικόψετε, έτσι να εξασφαλίσετε. Και στο τέλος, ναι, τα έσοδα με την κατάργηση αυτού του φόρου πολλαπλασιάστηκαν τα έσοδα. Ωραία, κύριε Νεοφύτου, επειδή έχουμε πολλά να σχολιάσουμε ακόμα, σε σχέση με αυτό που είπαμε και τις συντάξεις, επειδή προχθές στο debate είχατε πει, αν εκλεγώ, ο Υπουργός Οικονομικών μου θα είναι ο κύριος Πετρίδης. Θέλω να μας πείτε, επειδή κάναμε αυτό, ρίξατε και το γάντι στους άλλους που δεν ανταποκρίθηκαν. Εγώ όμως θέλω να ξέρω, κύριε Νεοφύτου, διότι είναι και άλλα μεγάλα ζητήματα, μείζουν όπως το μεταναστευτικό. Θέλω να ξέρω, έχετε να μας πείτε και τον Υπουργό Εσωτερικών σας ή εκτός αν θα κάνετε και Υφυπουργείο Μετανάστευση. Αγαπητοί μου, ναι, ο Αβέροφ το ξέρετε, είναι ευθύς. Ναι. Δεν είναι κρυψίνος. Γι' αυτό λέω. Ναι. Και είπα, η κυβέρνησή μου, η, ναι, κυβέρνησή μου είναι μια, θα είναι μια κυβέρνηση με σκελετό. Τους πετυχημένους υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης, στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ωραία, ποιοι επίνεται ότι είναι επιτυχημένοι, και ικανότατους από την ευρύτερη κοινωνία που ασπάζονται το πρόγραμμά μου. Ναι. Δεν θα κάνω μια κυβέρνηση. Θα βάλω και αριστερούς, θα βάλω και κυνηγούς, θα βάλω και οικολόγους. Όλοι αυτοί που δεν έχουν κάτι το κοινό. Ωραία, εγώ ρωτώ εσάς, ναι, τι θα βάλετε εσείς. Λέω, ξέρουμε τον Υπουργό Οικονομικών. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι θα είναι οι άλλοι. Αν είναι από τα στελέχη τους υφιστάμενους υπουργούς, πείτε μας. Ξέρω ποιοι θα είναι οι υπουργοί μου. Όλοι. Ωραία. Θα κρίνω εγώ πότε, ναι, και αν χρειαστεί να δώσω και άλλα άτομα. Ναι. Μπορείτε να μας δώσετε όμως τον Υπουργό Εσωτερικών. Έχει να κάνει, γιατί έχει και, θα ρωτήσουν τώρα και οι πολίτες για το μεταναστευτικό. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η δική σας προσέγγιση. Αν με ρωτάτε για τον Νίκο τον Νουρή, ναι, είναι ένας πετυχημένος υπουργός. Ναι. Και να ξέρετε κάτι, δεν αλλάζεις πετυχημένους. Όμως, κυρία Σάβα, χαίρομαι για την ευαισθησία σας να ρωτάτε τον Αβέροφ. Όταν παρελάβουν. Όχι, ρωτάω υπόψη και τους άλλους, με όλο το σεβασμό τους έχω ρωτήσει όλους ποιοι θα είναι οι υπουργοί. Κυρία Σάβα, ναι, εγώ απαντώ. Ωραία. Εγώ απαντώ. Δεν είμαι κρυψίνος. Ωραία. Αλλά αυτό το pressing που σας χαίρομαι, σας χαίρομαι και σας χαίρω. Θα ήθελα να το βλέπω κάνω, όμως, σε όχι, όλους είστε, και, να, έχετε να, και, μας βλέπετε. Και ναι, να έχετε και αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Να έχετε και αποτέλεσμα. Εδώ έχετε αποτέλεσμα και πήρατε και μια δεύτερη απάντηση. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε και τους πολίτες όμως το δικό τους pressing πώς θα είναι. Βεβαίως. Πάμε να τους ακούσουμε. 44 μέρες πριν από τις εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου.